Είναι αλήθεια και πλέον επίσημο. Ο μεγάλος Μαρτσέλο, ίσως ο σπουδαιότερος αριστερός μπακ του κόσμου μαζί με τον Ρομπέρτο Κάρλος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση ενός πραγματικού θρύλου του ποδοσφαίρου, ο οποίος για τον επόμενο 1+1 χρόνο θα φοράει την Ερυθρόλευκη φανέλα. Ο 34χρονος Superstar μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας μάλιστα τα πάντα με τους μερέγχες. Στα 16 χρόνια που αγωνίστηκε στην Ρεάλ, πραγματοποίησε 546 συμμετοχές και κατέστησε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της. Και αυτός βεβαίως ο οποίος έχει τα περισσότερα τρόπαια, 25. Με την Ρεάλ κατέκτησε 5 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας, 4 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, 3 ευρωπαϊκά Super Cup, 2 Copa del Rey και 5 ισπανικά Super Cup. Με την ισπανική ομάδα πέτυχε 38 γκολ εν εκτροπίων στο τελικό του Champions League το 2014, ενώ με την Βραζιλία, το οποίο έχει εκπροσωπήσει 58 φορές, για απολογισμό 6 γκολ, ενώ παράλληλα έχει αγωνιστεί σε 2 παγκόσμια κύπελα και έχει κατακτήσει το Confederations Cup το 2013. Προτού υπογράψει στη Real Madrid, αγωνιζόταν στην βραζιλιανική Fluminense. Είναι αλήθεια λοιπόν πως η μεταγραφή του Μαρτσέλο στην κυριολεξία πυροδότησε ένα τσουνάμι αντιδράσεων από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από αθλητές, όπως παραδείγματος χάρη ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αποθέωσε τον μεγάλο Μαρτσέλο. Μια κίνηση λοιπόν, η οποία βεβαίως είναι παγκόσμια για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος όπως προείπαμε αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα ένας εκ τους σπουδαιότερους αριστερούς μπακ του κόσμου, μαζί με τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ένας θρύλος λοιπόν του ποδοσφαίρου, είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, του θρύλου του ελληνικού φουτμπολ.